Την κουβέντα μας με τον Δήμαρχο ΚΟ, τον κύριο Γιώργο Κυρίτση, ο οποίος απαντάει σε ερωτήσεις κυρίως δικές σας, διότι τις καταγράφουμε καθημερινά με τους δημότες, συζητάμε και εσείς όταν βγαίνετε, έρχονται, σας πλησιάζουν, σας ρωτάνε για το ένα ή για το άλλο και ελπίζω να τους λύνετε τις απορίες και να διεκπεραιώνετε όσο μπορούμε. Ό,τι μπορείτε. Τώρα, θέλω κύριε Δήμαρχε να πάμε σε ένα θέμα το οποίο ήταν και ένα από τα κύρια ζητήματα που στηρίχθηκε η προεκλογική σας εκστρατεία και αναφέρομαι στις κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις. Γνωρίζουμε ότι κάποιες υποθέσεις βρίσκονται στην δικαιοσύνη, όμως κάποιες συνεταιριστικές επιχειρήσεις συνεχίζουν να λειτουργούν. Ο κινηματογράφος, η Έγκλη, η Αμβροσία στο Μαρμάρι και δεν ξέρω αν υπάρχουν και κάποιες άλλες συνεταιριστικές. Ουσιαστικά έχετε κάνει πίσω, δεν υπάρχουν εξελίξεις σε αυτό το θέμα. Ρωτάνε οι δημότες και θέλουν να μάθουμε. Θέλω να είμαι ξεκάθαρος απέναντι σε αυτό το ζήτημα, το οποίο πραγματικά και ήταν αιχμή στην προεκλογική περίοδο, αλλά και καθ' όλη τη διάρκεια της προηγούμενης δημοτικής περίοδου, γιατί έχουμε μια τελείως διαφορετική αντίληψη από αυτό το οποίο στήθηκε στην ΚΟ. Αυτό το οποίο στήθηκε στην ΚΟ από την τότε δημοτική αρχή δεν έχει καμία σχέση με αυτό που η νομοθεσία προβλέπει. Σε αυτό ήμασταν εξ αρχής κάθετα αντίθετοι. Όχι μόνο εμείς, αλλά και άλλες δημοτικές παρατάξεις. Και γιατί είμαστε κάθετα αντίθετοι? Όταν η νομοθεσία λέει μια κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση δημιουργείται για συγκεκριμένο σκοπό, αυτή η κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση δεν μπορεί να είναι ανταγωνιστική με τους ιδιώτες. Μάλιστα. Να έχει δηλαδή το ίδιο περιεχόμενο. Μπορεί να έχει, ας έχει το ίδιο περιεχόμενο. Κάποιοι μπορεί να επιλέξουν το ίδιο περιεχόμενο. Δεν μπορεί όμως να γίνεται πρόκληση απέναντι σε άλλους ιδιμότες. Παράδειγμα, είναι δυνατόν ο Δήμος της ΚΟ να έχει 4 καταστήματα γύρω από την πλατεία, τα 3 να ενοικιάζονται και να πληρώνουν το ενίκιο τους οι άνθρωποι σε πολύ μικρότερα καταστήματα, αρκετά σημαντικό ενίκιο, και το φιλέτο του Δήμου, της περιουσίας του Δήμου, να δίνεται δωρεάν για να λειτουργήσει ανταγωνιστικά στα άλλα μαγαζιά? Δεν προβλέπεται ούτε από την ελληνική νομοθεσία αυτό το πράγμα, ούτε από την ευρωπαϊκή. Αντίθετα, έχουν βγει και αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, αλλά και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, που λένε ότι δεν μπορεί να δημιουργεί συνθήκες αθέμητου ανταγωνισμού, δίδοντας σε κάποιους ένα κομμάτι ή ένα κίνητο ή οτιδήποτε άλλο που κατέχει πρωτεύουσα θέση σε μια περιοχή. Η Έγκλη είναι μια πρόκληση. Και είναι μια πρόκληση και ο τρόπος που παραχωρήθηκε νομικά και πολιτικά, αλλά και είναι μια πρόκληση και προς την κοινωνία της ΚΟ. Η υπόθεση της Έγκλης, όπως ξέρετε, από το 2012 έχει οδηγηθεί στη δικαιοσύνη. Ήδη έχουν απαγγελθεί και έχουν πάει στον ανακριτή για αυτές τις αναφορές που είχαμε κάνει τότε ως μειοψηφία, για κακουργηματικές πράξεις, παράβαση καθήκοντος και συμμετοχή ηθική αυτουργία σε παράβαση καθήκοντος, το σύνολο των Δημοτικών Συμβούλων και ο Δήμαρχος ο τότε, που εψήφισαν για να παραχωρηθεί η Έγκλη, συν τις κυρίες οι οποίες το χρησιμοποιούν. Όπως επίσης, ερευνάται το μέγεθος της ζημιάς του Δήμου για να παραπευθούν και για απιστία περί τη διαχείριση του χρήματος, του δημοτικού χρήματος. Αυτό έχει πάρει τον δρόμο του, φαντάζομαι, με τους ρυθμούς που προχωράει η δικαιοσύνη, στο επόμενο διάστημα θα πάει και στο εδόλιο. Το ίδιο πράγμα έχει γίνει και για τον Ορφέα και για την Αμβροσία. Θα σας πω ότι εκτός όλων των άλλων, από τον Οκτώβριο και μετά Νοέμβριο, ζητήσαμε από τους ανθρώπους αυτούς να παραδώσουν τα ακίνητα με εξώδικο, νομίζω. Και με εξώδικα κλπ. Δεν κατέστη δυνατόν, κατετέθεσαν οι αγωγές, θα εκδικαστούν και θα κατατεθούν και για τον Ορφέα και για την Αμβροσία. Παράλληλα, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, η οποία δίδει τις άδειες λειτουργίας, ενημέρωσε έγκαιρα τους χρήστες, αυτούς που χρησιμοποιούν τα ακίνητα, να παρασταθούν στη συνεδρίαση της Επιτροπής, προκειμένου να συζητηθεί το θέμα της ανάκλησης της αδείας τους. Ήδη η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής έχει πάρει απόφαση για την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της Έγκλης και της Αμβροσίας στο Μαρμάρι. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι τις επόμενες μέρες θα βγει η απόφαση περί ανάκλησης της αδείας και βεβαίως τα καταστήματα αυτά θα κλείσουν ή θα λειτουργήσουν παράνομα με ό,τι συνεπάγεται για τους ανθρώπους που τα λειτουργούν. Ο Ορφέας είναι μια άλλη περίπτωση.
ο Ορφέας δεν έχει άδεια λειτουργίας ένα ολόκληρο χρόνο τώρα. Όχι τώρα που αναλάβουμε εμείς, ένα ολόκληρο χρόνο πριν. Αυτός θα έπρεπε να έχει παρέμβει ήδη η αστυνομία και να τον έχει κλείσει. Θα κινηθούμε διαφορετικά στον Ορφέα για την υπόθεση αυτή και βεβαίως αυτό που θέλω να πω στους πολίτες της ΚΟ είναι ότι η περιουσία των πολιτών της ΚΟ, γιατί δεν είναι περιουσία του Δήμου ή του Δημάρχου, δεν είναι πρίκα που πήρα από τον πατέρα μου ή από τη μάνα μου ή από τον παππού μου, είναι περιουσία των πολιτών της ΚΟ και τα λεφτά που εισπράττονται από το Δήμο από, από αυτή την περιουσία πρέπει να αποδίδονται στους δημότες. Δεν μπορεί να μπαίνουν στην τσέπη κάποιων ανθρώπων που κάποιος επέλεξε να τα δώσει. Διότι έτσι έγινε. Επέλεξε κάποιος 7 γυναίκες, τώρα δεν ξέρω αν είναι 7, είναι 5, αν είναι 6, και τους έδωσε ένα ακίνητο. Δεν έκανε μια δημόσια ανακοίνωση να πει ελάτε όσοι θέλετε να τον πάρετε, και πολύ περισσότερο δεν μπορεί να το δώσει δωρεάν. Απαγορεύεται να δοθεί δωρεάν. Είναι και στο δημοτικό κώδικα, αλλά και στον κώδικα ποινικής δικονομίας. Δόθηκε δωρεάν σε μια επιχείρηση η οποία δεν έχει καμία σχέση με την κοινωνική επιχειρηματικότητα. Εμείς λοιπόν τι λέμε. Θέλει μια ομάδα πολιτών να δημιουργήσει μια τέτοια επιχείρηση. Mm-hmm. Μεγάτες με χαράτες. Ο Δήμος δεν έχει καμία δουλειά να στείνει ο ίδιος βιομηχανία. Εδώ έχει γίνει ζήτημα ανά το Πανελλήνιο με δημοσιεύσεις σε μεγάλες αθηναϊκές εφημερίδες το πόρισμα του κυρίου Ρακετζή, του επιθεωρητή δημόσιας διοίκησης, για την βιομηχανία τέτοιων επιχειρήσεων στην ΚΟ. Γίναμε βούκινο παντού. Οι περισσότερες εξ αυτών δεν λειτουργήσαν ποτέ, διότι περίμεναν το παραδάκι από το Δήμο. Δεν το πήραν ποτέ. Μόνο η συνεταιριστική του Ορφέα πήρε κάποια λεφτά στην αρχή, πριν αντιληφθεί ο Επίτροπος το τι βιομηχανία είχε γίνει, και μετά δεν ενέκρινε κανένα άλλο έντατο. Υπάρχει όμως και συνεταιριστική επιχείρηση, δεν ξέρω αν λειτουργεί ακόμα, ο Αστερίας που έχει σχέση με την καθαριότητα, ο οποίος, αν δεν με απατάει η μνήμη μου και αν δεν κάνω λάθος, εργαζόταν και στην καθαριότητα στα μπαρ μέσα και στο λιμάνι, με διαγωνισμό που είχε κάνει το Λιμενικό Ταμείο, και στη Μαρίνα, όσο είχε κάνει διαγωνισμό η Μαρίνα. Βεβαίως και να κάνει κάποιο συνεταιριστική επιχείρηση και βεβαίως να συμμετέχει με ίσους όρους απέναντι σε κάποιους άλλους ανθρώπους οι οποίοι επενδύουν. Mm-hmm. Δεν μπορεί να επενδύσετε εσείς να κάνετε μια επιχείρηση εστίασης, ταβέρνα, εστιατόριο, καφετέρια, οτιδήποτε, και να έρθω εγώ ως Δήμος την ώρα που εσείς πληρώνετε 1.000, 1.500, 2.000 ευρώ ενίκιο στον Δήμο ή σε ιδιώτη και να πω στον οποιοδήποτε άλλο εσύ είσαι πιο μάγκας και πιο ωραίος ή είσαι φίλος μου και πάρε αυτό τζάμπα. Σας λέω μόνο ότι η τιμή εκκίνησης του ενοικίου της Έγλης μόλις απελευθερωθεί θα είναι τουλάχιστον 4.000 ευρώ. Για τέτοιο ποσό μιλάω. 4.000 ευρώ το χρόνο σημαίνει 48 έως 50.000. Είναι η εκκίνηση. Φανταστείτε πόσο θα πάει στον διαγωνισμό. Σήμερα, για παράδειγμα, στις παραλίες της Κεφάλου, που έγινε διαγωνισμός, διπλασιάστηκε το τίμημα. Έφτασε κομμάτι να ανέβει στα 10 και στα 12.000 ευρώ. Μάλιστα. Άρα, ή θα λειτουργήσουμε σε συνθήκες δικαιοσύνης και ισονομίας, ή θα πούμε ότι εμένα εις αντιλαδικού, ο Πάρης ο Λαδικός είναι φίλος μου, ο Μιχάλης ο Χατζηθέμελης είναι φίλος μου, πάρτε αυτό το κομμάτι, βγάζετε λεφτά εσείς και άστε τους άλλους να αγωνιούν για να βγάλουν το μεροκάματο, να βγάλουν το ενίκιο, να πληρώσουν υποχρεώσεις, να πληρώσουν δάνεια. Και οι Έγλοι δεν έκαναν τίποτα. Πήραν και το ακίνητο, πήραν και τα μηχανήματα, τον εξοπλισμό, τα πάντα που είχε μέσα. Αυτό ποιος ανθρώπινος νους μπορεί να το βάλει και ποιος Θεός θα δικαιολογήσει αυτή την αδικία. Εκεί είμαστε κάθετα αντίθετοι και να ξέρετε στο επόμενο διάστημα θα είμαστε ενώπιον της δικαιοσύνης για να αποφαθεί η ελληνική δικαιοσύνη για αυτά τα πράγματα που γίνονται. Μάλιστα. Τώρα να πάμε και σε ένα άλλο θέμα το οποίο χρησιμοποιήσατε πάρα πολύ προεκλογικά. Είχατε και μια συνάντηση αρχές Μαΐου με αφορμή κάποιο συνέδριο που είχε γίνει στο Μαρμάρι. Ryanair, Δήμαρχε. Τι γίνεται? Καταρχήν έχουμε πλέον δύο δεδομένα με τη Ryanair. Όχι μόνο πτήσεις εξωτερικού, αλλά κυρίως πτήσεις εσωτερικού. Οι φίλοι μας στη Ρόδο που μας παρακολουθούν γελούν, διότι πηγαίνουν-έρχονται με πάρα πολύ χαμηλά κόμιστρα πλέον από και προς την Αθήνα. Έχω πει πολλές φορές ότι αρκούσαν 3,5 χρόνια διοίκησης της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής για να μας γυρίσουν πίσω πολλά χρόνια και να χρειάζεται τώρα πολλή δουλειά και πολύ τρέξιμο προκειμένου να ξαναφέρουμε στα ίσα την κατάσταση και να κάνουμε την επανεκκίνηση. Mm.
Το 2009 και 10, πριν παραδώσουμε τον Δήμο μετά τις εκλογές, είχαμε φτάσει σε ένα επίπεδο πάρα πολύ καλή, συνεργασία με τη Ryanair και με άλλες εταιρείες χαμηλού κόστους. Ειδικά με τη Ryanair όμως, προκειμένου να γίνει βάση το αεροδρόμιο της ΚΟΟ, όπως έγινε μετά στα Χανιά. Αυτό όντως είχε τεθεί στο τραπέζι. Είχε τεθεί στο τραπέζι λένε, και υπήρξε. Άλλοι λένε όχι. Αυτοί που λένε όχι, απλά δεν θέλουν να δουν την πραγματικότητα ή προσπαθούν να δικαιολογήσουν τα λάθη που έκαναν, τα οποία στήχησαν πάρα πολύ στο νησί. Μάλιστα. Δυστυχώς οι επιλογές της Δημοτικής Αρχής την πρώτη περίοδο που ανέλαβε ήταν τέτοιες. Θυμάστε και με πιο, να πω μια απλή λέξη, άκομψο τρόπο καθαρίστηκε τότε αντιδήμαρχος τουρισμού ο κύριος Μπαλαλής. Σε μια καταπληκτική συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου, όπου ο τότε δήμαρχος είπε ότι έκανε συνάντηση στην Αθήνα για τη Ryanair, όπου δεν πήρε τον αντιδήμαρχο τουρισμού, αλλά πήρε τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου και δεν ξέρω κάποιον άλλον, λέγοντας ότι πήρε ανθρώπους που έχουν πιστοσύνη. Αδειάζοντας τελείως τον κύριο Μπαλαλή, ο οποίος αποχώρησε από το Δημοτικό Συμβούλιο και μετά οδηγήθηκε και στην έξοδο από τον Δήμο. Έφτασαν λοιπόν αυτά τα 3-3,5 χρόνια για να υπάρξει μια διγλωσία και πολυγλωσία πολλές φορές του Δήμου απέναντι στη Ryanair, με αποτέλεσμα ο Δήμος της ΚΟΟ, ο ενιαίος πια Δήμος, να καταστεί συνομιλητής αφαιρέγγυος. Εάν λοιπόν απέναντι σε μια επιχείρηση έχεις ένα συνομιλητή ο οποίος είναι αφαιρέγγυος, αντιλαμβάνεσαι ότι ο επιχειρηματίας προσπαθεί να διαφυλάξει τα συμφέροντά του, άλλωστε αυτή είναι η οικονομία. Αποδεικνυόμενος ή μάλλον φερόμενος αφαιρέγγυα ο Δήμος προς τη Ryanair, οδήγησε στο σημείο από τον Αύγουστο και μετά που ξεκινήσαμε τις προσπάθειες, γιατί μην ξεχνάτε ότι τους αναλάβαμε το Σεπτέμβριο, μέχρι και τον Αύγουστο, τέλη Αυγούστου, κανείς μα κανείς δεν μπορούσε να μιλήσει επίσημα μαζί μας, αφού δεν είχαμε αναλάβει τον Δήμο ακόμα. Ναι. Θα μου πείτε, μα επέκειτο η ιστορία, μετά από ένα μήνα, δύο μήνες θα αναλαμβάναμε. Εν πάση περιπτώσει υπήρχε η λογική της επιχείρησης, η οποία λέει με το καλό αναλάβετε και μετά είμαστε ανοιχτοί να κουβεντιάσουμε. Και πραγματικά ξεκίνησε ένας μαραθώνιος συζητήσεων, κοινωνιών, μέσω email, μέσω τηλεφώνου, μέσω επαφών προσωπικών κλπ. Που συνέτεινε στο εξής. Μα εμείς τα προηγούμενα χρόνια είχαμε μια αφαιρέγγυα αρχή απέναντί μας με την οποία συζητούσαμε και έρχεστε τώρα και μας λέτε ότι μπορείτε να κάνετε κάτι διαφορετικό. Εμείς θα σας πούμε ότι αποδεχόμαστε αυτό, είχαμε μια καλή συνεργασία την προηγούμενη περίοδο, όμως εμείς ως εταιρεία είμαστε υποχρεωμένοι τον Ιούνιο-Ιούλιο κάθε μήνα, το αργότερο τον Αύγουστο, να δίνουμε το πλάνο μας για τα αεροδρόμια της επόμενης χρονιάς. Ήδη έχουμε κλείσει τις πτήσεις μας και τους προορισμούς που θα πάμε. Δεν μπορούμε να κουβεντιάσουμε γι' αυτό επί του παρόντος. Συν το ότι μας βάζετε τις πτήσεις εσωτερικού που το βάζαμε κάθετα, ότι σε οποιαδήποτε συμφωνία θα πρέπει να περιλαμβάνεται ένα κομμάτι των πτήσεων εσωτερικού, όχι κάθε μέρα, δύο φορές τη εβδομάδα, τρεις φορές τη εβδομάδα, εν πάση περιπτώσει είναι κάτι που να υπάρχει. Ναι, ναι, ναι. Και βεβαίως οι τελευταίες συζητήσεις που έγιναν δείχνουν την αποκατάσταση μιας καλής σχέσης και την διάθεση της συγκεκριμένης εταιρείας να προχωρήσει σε μια συμφωνία με τον Δήμο. Ελπίζω και θεωρώ και εύχομαι μάλλον ότι αυτή τη συμφωνία θα την πετύχουμε. Τόσο για πτήσεις εξωτερικού όσο και για πτήσεις εσωτερικού. Μπαίνει ένα μεγάλο ερώτημα όμως και ένα πρόβλημα που το θέτει η επιχείρηση. Εμείς αυτή τη στιγμή να πούμε ότι αυξάνουμε τις πτήσεις και να πάμε σε μια συμφωνία. Δεν μπορούμε όμως να σας πούμε τη συμφωνία αυτή, γιατί δεν ξέρουμε ποιος φορέας θα διαχειρίζεται το αεροδρόμιο της ΚΟΟ μετά από μερικούς μήνες. Εάν θα δοθεί σε ιδιώτες, εάν θα παραμείνει στην κατάσταση που είναι, τι εξυπηρέτηση θα έχω εγώ, πώς θα είναι αυτή η εξυπηρέτηση και τι θα μου κοστίζει. Και όταν έκανα το ερώτημα, γιατί διακόψατε τις πτήσεις από τη Φραγκφούρτη, αν θυμάμαι καλά, η απάντηση ήταν αφοπλιστική. Μα το αεροδρόμιο της Φραγκφούρτης αύξησε τα τέλη εξυπηρέτησης σε 26 ευρώ ένα επιβάτη. Πράγμα το οποίο για μένα είναι ασύμφορο πλέον από το συμβόλαιο. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι σε τέτοιες συζητήσεις το κόστος, το λειτουργικό,
και ποιος θα διαχειρίζει το αεροδρόμιο, τι επίπεδο εξυπηρέτηση θα έχει το αεροδρόμιο, είναι αλληλένδετα με τη συμφωνία την οποία μπορεί να προχωρήσει κάτω. Οι εταιρείες θα κάνουν συνειρμό, διότι η εταιρεία που πέτυχε τον διαγωνισμό εδώ στην ΚΟ είναι η γερμανική. Μας λέτε για την Φραγκφούρτη, άρα είστε. Είναι γερμανο-αμερικανο-ελληνική. Μάλιστα. Και να πω εδώ που είναι πολύ σημαντικό. Ναι, για πείτε μου. Να σου πω που είναι κάτι πολύ σημαντικό, επειδή ακούγαμε διάφορες φωνές και αντιθέσεις και αντιρρήσεις και μας επιτίθεντο κάποιοι για τη θέση μας που την είχαμε εκφράσει το 2013 για το αεροδρόμιο όταν πρωτοβήκε στον αέρα διαγωνισμός. Διαστόματος κυρίου Σταθάκη, η κυβέρνηση είπε ότι δεν σταματά ο διαγωνισμός για τα αεροδρόμια. Άρα, πολύ πιθανόν μέσα στο 2015 να έχουμε και τον νέο διαχειριστή του αεροδρομίου. Άρα, λοιπόν, το πώς θα λειτουργήσει το αεροδρόμιο είναι αυτό που είχα πει σε μια συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου όταν βάλαμε το θέμα τότε ως μειοψηφία να δούμε τι θα κάνουμε. Το πώς εμείς θα μπορέσουμε να συμμετέχουμε σε αυτήν όλη τη διαπραγμάτευση και της ενοικίασης και τι όρους πρέπει να βάλουμε σε αυτήν την διαπραγμάτευση. Εξυπηρέτηση καλύτερη, φτηνό κόστος, άνοιγμα σε όλες τις εταιρείες και όχι μονοπόλιο. Αυτά όλα δυστυχώς τότε η Δημοτική Αρχή τα αγνώρισε. Η συνεννόηση προχώρησε. Έχουμε τη δυνατότητα για κάποια χρόνια από ό,τι διάβασα στη συμφωνία να παραμείνει η εξυπηρέτηση όπως είναι σήμερα. Εφόσον και όταν ξεκινήσουν οι επενδύσεις από την εταιρεία η οποία θα πάρει τη διαχείριση, έχει το δικαίωμα να αυξήσει το λειτουργικό κόστος και το αναεπιβάτη κόστος. Αυτό είναι ένα μεγάλο ζητούμενο. Δεν είναι όμως του παρόντος, γιατί σας είπα ότι στα πρώτα χρόνια λειτουργίας και μέχρι να αρχίσουν οι επενδύσεις, είναι υποχρεωμένοι να ακολουθήσουν τις τιμές που έχουμε σήμερα. Δεν είναι όμως μόνο η Ryanair. Έχουν κάνει μια μεγάλη προσπάθεια και προς άλλες εταιρείες χαμηλού κόστους. Γερμανικές, Ιταλικές, ακόμα και στην πόρτα την Τουρκική. Έχουμε κάνει επαφές και με άλλους φορείς εκτέλεσης αεροπορικού μεταφορικού έργου. Και όλα αυτά είναι σε μια εξέλιξη με τις δυσκολίες που σας είπα πριν που ισχύει για όλες τις εταιρείες. Όπως επίσης έχουμε κάνει και μια μεγάλη προσπάθεια να πιέσουμε ή να πείσουμε, αν θέλετε, αεροπορικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο εσωτερικό της Ελλάδος να συνδέουν την ΚΟ με την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Υπάρχει η Άστρα, με συγχωρείτε, η οποία συνδέει Θεσσαλονίκη-ΚΟ. Είναι 2 φορές ή 3 φορές τη εβδομάδα, αν με απαντάει η μνήμη μου. Και είναι μια πάρα πολύ ανταγωνιστική τιμή για κάποιον ο οποίος θέλει να πάει στη Θεσσαλονίκη. Είτε είναι φοιτητής, είναι πατέρας που έχει φοιτητή εκεί, είτε είναι οτιδήποτε άλλο. Αυτό που λέτε για τις εσωτερικές πτήσεις είναι το πιο σημαντικό. Θα σας πω κάτι πάρα πολύ απλό. Είστε φοιτήτρια ή φοιτητή στην Αθήνα. Είστε Θεσσαλονίκη. Και θέλετε ένα Σαββατοκύριακο να πάτε μια εκδρομή. Πάρα πολλοί φοιτητές ξεκινούν και πάνε μια εκδρομή. Γύρω από την Αθήνα, γύρω από τη Θεσσαλονίκη. Εάν το εισιτήριο Αθήνα ΚΟ είναι 19 ευρώ, γιατί να μην έρθετε στην ΚΟ για ένα Σαββατοκύριακο, για ένα τριήμερο, για ένα τετραήμερο, με το φίλο σας, με τη φίλη σας, ειδικά την χειμερινή περίοδο, όπου μπορούμε σε συνεργασία με τους ξενοδόχους και τους επιχειρηματίες να κάνουμε και ειδικές προσφορές, ώστε και η τιμή διανυκτέρευσης να είναι μια λογική τιμή και να έρθει ένας φοιτητής, από το να φύγει από την Αθήνα και να πάει για παράδειγμα στην Πάτρα ή να πάει στην Κόρυφη ή να πάει δεξιά ή αριστερά. Φανταστείτε 19,90 ή 9,90, δεν με απαντάει, ένα από τα δύο νούμερα είναι, να ταξιδεύει κάποιος Αθήνα ΚΟ. Και το μεγάλο πλεονέκτημα και αυτό που προσπαθήσαμε να δώσουμε να αντιληφθεί και η Ryanair και οι άλλες εταιρείες, ότι η κόστος δεν είναι μόνο η κόστος των 33.000 ανθρώπων το χειμώνα. Είναι συν την Κάλυμνο. Είναι συν την Ίσυρο. Που σημαίνει ότι αυτός ο πληθυσμός. Και η Λέρος εξυπηρετείται πολλές φορές από εμάς. Λέω για τα κοντινότερα, γιατί η Κάλυμνος, ξέρετε, μπορεί να έρθει κάποιος το πρωί με το πλοίο από την Κάλυμνο και να φύγει αμέσως για Αθήνα. Ο πληθυσμός αυξάνεται, αλλά πέραν αυτού, εάν υπάρχει μια ανταγωνιστική τιμή, δεν έχει να ανταγωνιστεί μόνο τις εταιρείες που υπάρχουν σήμερα, έχει να ανταγωνιστεί και τα πλοία της γραμμής, στα οποία είναι μεν φθηνότερο από τις σημερινές τιμές του αεροπλάνου, αλλά δεν είναι και πολύ φθηνό. Όχι, βέβαια, είναι αρκετά χρήματα κοστίζει, Δήμαρχε. Λοιπόν, θα πάμε σε ακόμη ένα διάλειμμα και θα επιστρέψουμε σε λίγα λεπτά, συνεχίζουμε την κουβέντα μας με και άλλα θέματα που αφορούν το Δημοκό.